λάθος ή συνεννόηση με την Βάντεβα, πιο δυνατή από όσο έπρεπε, η πάσα της λάθος για την Ρωσία. Ρωσία-Ουκρανία 13-13, 2 λεπτά και 38 δευτερόλεπτα για την ολοκλήρωση της πρώτης περίοδου. Ντάντρα. Ντάντρα. Μαζιντσένκο. Μαζιτσένκο, η Ατζίποβα, ο Ντίκ, σουτ για τρεις από πολύ μακριά στη λήξη του χρόνου επίθεσης, ήταν έρμπολ, χωρίς σκορ Ουκρανία στην επίθεσή της, 13-13, τελευταία 2 λεπτά και 12, προσποιείται και σκοράρει για το 15-13, ωραία συνεργασία και το τρίγωνο από την Ρωσία που απέφερε το καλάθι. Ντορογκομπούζοβα. Η Ρωσία καλάθι και φάουλ με την Ιατζίποβα. 15-15, ισοφαρίζει και θα έχει δικαίωμα και για συμπληρωματική βολή η Ιατζίποβα. 1 λεπτό και 35 δευτερόλεπτα ακόμα για το φινάλε της πρώτης περίοδου. Η Ατζίποβα, ευστοχή και συμπληρωματική βολή, 15-16, μετά από ώρα η Ουκρανία παίρνει και πάλι το προβάδισμα, 1 και 27 ακόμα για την ολοκλήρωση της πρώτης περίοδου. Βάντεβα, Βάντεβα, Ζεντίκ, σουτ για τρεις, εύστοχο για την Ρωσία, διαχειρός Κυρίλοβα. 18-16 η Ρωσία στο συν 2 με το τρίποντα της Κυρίλοβα. Στο συν 2 η Ατζίποβα βγάζει έξω για την Μαζιντσέγκο. Υπάρχει παρέμβαση, η μπάλα παραμένει στην κατοχή της Ουκρανίας. Απομένουν ακόμα 58 δευτερόλεπτα για την ολοκλήρωση της πρώτης περίοδου. 13 δευτερόλεπτα στην διάθεση της Ουκρανίας. Με επαναφορά από την βασική γραμμή. Ρωσία 18, Ουκρανία 16 στο πρώτο μάτς της ημέρας. Παναφορά με την Μαλασένκο, το καλάθι για την Ουκρανία, 18-18, δεύτερη ισοπαλία στο παιχνίδι, τελευταία δευτερόλεπτα στην πρώτη περίοδο. Βάντεβα, Πρίνς. Πριν έχει πάνω τη Σινία Τζίποβα. Πριν θα πάει μόνη τη. Σουτ για 2, εύστοχο. 20-18 με το καλάθι τη Πριν. Εδώ όμως υπήρχε αργή επιστροφή από την Ρωσία. Δεν το εκμεταλλεύτηκε η Ουκρανία. Αστόχησε η Μαλασένκο. Τελευταία 16 δευτερόλεπτα. Όλα στην διάθεση τη Ρωσία. Εάν δεν υπάρξει κάποια διακοπή, δεν γίνει κάποιο φάουλ. Η Πριν έχει την μπάλα. 7 δευτερόλεπτα ακόμα. Θα ανέβει Βάντεβα για screen, 4-3, σούτ εκτός ισορροπίας, είναι άστοχη η Prince, μαζεύει το rebound η Ουκρανία με την Ιατζίποβα. Παράλληλα ακούγεται και η εικόνα της λήξης από την γραμματεία. Ρωσία 20, Ουκρανία 18, αυτό είναι το σκορ της πρώτης περίοδου. Με λάθη και από τις δύο ομάδες. Ρωσία 20, Ουκρανία 18 είναι το σκορ της πρώτης περίοδου, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί επί από 10 αγωνιστικά λεπτά στο πρώτο μάτς της πρώτης ημέρας του τουρνουά στην Πάτρα. Υπενθυμίζουμε αργότερα η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει την Λευκορωσία. 20-18, να δούμε και τους πόντους για τις δύο ομάδες. Η Μπελιάκοβα έχει 6 πόντους, η Μπέγκλοβα έχει έναν, η Μάιγκα έχει 2 πόντους. Ήταν και η βασική πεντάδα για την Ρωσία. Από εκεί πέρα Βάντεβα 6, Πρίνς 2, Κυρίλοβα 3. Είναι οι υπόλοιποι πόντους για την Ρωσία. Από εκεί πέρα για την Ουκρανία, Μαλασένκα 5,
η Ατζίποβα 8, ο Ντοντένκο 2, Ντογκορομπούσοβα 3. Είναι η σκόρερ για την Ουκρανία στην πρώτη περίοδο. (20-18 η πρώτη περίοδος, σιγά σιγά είναι έτοιμα, είναι έτοιμο η έναρξη και για την δεύτερη περίοδο. Παναγιώτου, Λιότσος και Καρακάσης, οι τρεις διαιτητές της αναμέτρησης. Επαναφορά λοιπόν για την Ρωσία. Με την Prince. Η Prince στην επίθεση για την Ρωσία. Τροφοδοτεί την Βάντεβα, η οποία με το αριστερό γυρίζει σκοράρι για το 22-18. Πρώτη εύστοχη επίθεση για την ρωσική ομάδα. Σουτ για τρεις αμέσως, απαντάει εύστοχα η Ουκρανία με την Μαζιτσένκο, 22-21, με το γρήγορο εύστοχο τρίποντο της Μαζιτσένκο. Η Ουκρανία μειώνει σε 22-21 στο πρώτο λεπτό της, της δεύτερης περίοδου. Άστοχο τρίποντο για την Ρωσία με την Ζεντίκ, υπάρχει όμως επιθετικό rebound και καλάθι από την Βάντεβα και πάλι, η οποία φτάνει τους 10 πόντους, γίνεται η πρώτη παίχτρια του αγώνα με διψήφιο αριθμό πόντων, 24-21, και πάλι στο σύν 3 η Ρωσία, όχι από λίγο όμως, καθώς υπήρξε εύστοχο τρίποντο από την Ουκρανία και 24-24, τρίτη ισοπαλία στο μάτς. Βάντεβα δεν μπόρεσε αυτή τη φορά να πάρει την μπάλα. Μαλασένκο, ωραία στον ευνηδιασμό, καλάθι για την Ουκρανία, η οποία με 5-0 σερί από το 24-21 περνάει μπροστά 24-26 και time out που καλεί η ρωσική ομάδα. 24 Ρωσία, 26 Ουκρανία, 8 λεπτά και 36 δευτερόλεπτα για την ολοκλήρωση του ημιχρόνου πλέον. Με αυτό το γρήγορο 5-0 σερί της Ουκρανίας στις τελευταίες δύο επιθέσεις της. Η Βάντεβα με 10 πόντους είναι η πρώτη σκόρερ από την Ρωσία. Η Ατζίποβα με 11 είναι η πρώτη σκόρερ για την Ουκρανία. Ήταν και παίχτρια που πέτυχε το τρίποντο νωρίτερα για λογαριασμό της ουκρανικής ομάδας. Υπενθυμίζουμε, η πρώτη περίοδος 20-18 υπέρ της Ρωσίας, 24-26 έπειτα από 1,5 λεπτό αγώνα. Επαναφορά και των δύο ομάδων στο παρκέ μετά το time out, με την Ρωσία να έχει την κατοχή της μπάλας. Φάουλ που κερδίζει η Ρωσία. Πρώτο ομαδικό φάουλ στην δεύτερη περίοδο από την Ουκρανία. Σουτ για τρεις, άστοχο, υπάρχει όμως επιθετικό rebound και νέα επίθεση για την Ρωσία. Με την Prince, παίρνει screen από την Βιερού,
καλάθι για την Ρωσία. 26-26. Ισοπαλία στο μάτς, 8 λεπτά ακόμα για το τέλος του ημιχρόνου. Ντάντρα. Ντάντρα προσποιείται, θα πάει μόνη της, είναι άστοχη από κοντά. Υπάρχει επιθετικό rebound και 9-14 δευτερόλεπτα από την Οκοβίκ. Ντάντρα, Οκοβίκ, Ντάντρα. Θέλει να τροφοδοτήσει την Μαζιτσένκο. Υπάρχει φάουλ όμως. Πρωτομαδικό φάουλ και για την Ρωσία. Επαναφορά από την βασική γραμμή. Με την Ντάντρα. Ντάντρα βγάζει έξω για τη Μαζιτσένκο. Προσποιείται. Θα κερδίσει φάουλ. Χαμηλά. Δεύτερο ομαδικό φάουλ για την Ρωσία. Αμέσως. Επαναφορά με την Ντάντρα. Οκοβίκ. Μαζιτσένκο. Κάνει λάθος. Κλέβει η Ρωσία. Και η Πρίνς τώρα 3 με 2 στην αντεπίθεση. Υπάρχει γρήγορη επιστροφή όμως από την Ουκρανία. Θα πάει σε σετ παιχνίδι η ρωσική ομάδα. Με την Πρίνς να οργανώνει πλέον. Ζέντικ. Πρίνς. Στάρι για δύο μετά από τρίπλα. Είναι άστοχη. Rebound από την Οκοβίκ που αφήνει για την Ντάντρα. Μαζιτσένκο για τρεις μετά το πικ. Άστοχη. Ένα ακόμα rebound για την ρωσική ομάδα. Και η Ζεντίκ θα πάρει ξανά από την Βάντεβα. Ζεντίκ στάρι για τρεις. Είναι άστοχη. Προσπάθεια για επιθετικό rebound. Δεν μπόρεσε όμως η ρωσική ομάδα και ευνηδιασμός με καλάθι για την Ουκρανία. 26-28 με το καλάθι που πέτυχε η Λευτσένκο. Πρίντς Βάντεβα. Φάουλ που κέρδισε από την Μαζιτσένκο. Τρίτο ομαδικό φάουλ της Ουκρανίας στην δεύτερη περίοδο. 26 Ρωσία, 28 Ουκρανία. 6 λεπτά και 13 δευτερόλεπτα για την ολοκλήρωση του ημιχρόνου. Επαναφορά από την πλάγια γραμμή για την Ρωσία. Βάντεβα. Μπέγκλοβα, η οποία πέρασε ξανά στο παιχνίδι. Σουτ για δύο. Είναι εύστοχο από την Βίντμερ. 28-28. Η Ρωσία με το εύστοχο δίποντο ισοφαρίζει. Ικοβίκ. Σουτ για τρεις. Άστοχο για την Ουκρανία. Το σουτ ήταν από την Ουτοντένκο. Δύσκολη προσπάθεια, άστοχο από την Μπέκλοβα. Το 28-28 παραμένει. Τελευταία 5,5 λεπτά για την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου. Λάθος τώρα όμως για την Ουκρανία με μεταφορά μπάλας με την οποία χρεώνεται η Μαζιτσένκο. Από δύο ομαδικά φάουλ έχουν και οι δύο ομάδες. 28-28, 5 λεπτά και 26 δευτερόλεπτα για το τέλος. Του ημιχρόνου. Μπελιάκοβα. Δεν πέρασε η πάσα της προς την Μάιγα. Έκλειψε η Ουκρανία και τώρα η Ντάντρα. Η Κοβίκ δεν διστάζει για τρεις και δικαιώνεται. 28-31. Η Ουκρανία πετυχαίνει ένα ακόμα τρίποντο και σκοράρει για νέο προβάδισμά της. 28-31. 4.50 ακόμα για το τέλος του ημιχρόνου. Σουτ για τρεις, είναι άστοχο. Rebound από την Ναουμένκο.
Ντάντρα. Ικοβικ και πάλι για τρεις. Αυτή τη φορά είναι άστοχη. Το rebound από την Βίντμερ. Μπέγκλοβα. Φάουλ που κερδίζει. Καλάθι και φάουλ θα έχει δικαίωμα και για συμπληρωματική βολή από την όμορφη ενέργεια και το καλάθι της Ναταλία Ζεντίκ. 30-31. Εάν ευστοχίσει και στην συμπληρωματική βολή η παίχτρια της Ρωσίας, θα έχουμε νέες οπαλίες στο μάτς. Όλα αυτά 4 λεπτά και 26 δευτερόλεπτα για την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου. Ήταν άστοχη η Ζεντίκ. 30 Ρωσία, 31 Ουκρανία. Ντάντρα. Ναουμένκο. Μαζινέγκο. Ντάντρα. Δύσκολη προσπάθειά της, ήταν άστοχη. Αμυντικό rebound και φάουλ που κερδίζει η Ρωσία. Τέταρτο ομαδικό φάουλ για την Ουκρανία. Δύο ομαδικά έχει η Ρωσία. Η κατοχή της μπάλας για την Ρωσία. Με νέο πρόσωπο στην πεντάδα της. Την Λεσκοβτσέβα. Μπέκλοβα. Βίντμερ. Μπέκλοβα και πάλι. 6 δευτερόλεπτα προτού εχμηνεύσει η επίθεση της Ρωσίας. Παρά λίγο το λάθος, σουτ για δύο με το ταμπλό ήταν άστοχη. Ωστόσο υπάρχει θετικό rebound από το άστοχο σουτ της Λευκοτσέβα. Ανανεώθηκε επίθεση από το επιθετικό rebound της Βίντμερ και φάουλ τώρα που κερδίζει η Μπέγκλοβα. Θα έχει δικαίωμα για δεύτερες βολές, καθώς αυτό ήταν το πέμπτο ομαδικό φάουλ της Ουκρανίας. Άστοχη στην πρώτη βολή η Μπέγκλοβα, το 30-31 διατηρείται. Μπέγκλοβα η οποία έχει αγωνιστεί 5 λεπτά σήμερα, έχει πετύχει έναν πόντο. Είναι εύστοχη στην δεύτερη βολή και νέα ισοπαλία. Ρωσία, Ουκρανία, 31-31, 3 λεπτά και 29 δευτερόλεπτα για την ολοκλήρωση της, του πρώτου ημιχρόνου. Ντάντρα σε ρόλο οργανώτριας για την Ουκρανία. Σουτ για δύο, άστοχο από την Μαλασένκο. Υπάρχει rebound από την Βίντμερ και επίθεση για την Ρωσία. Μάιγκα. Βίντμερ ήθελε να βγάλει για την Μπέγκλοβα, έκλεψε η Ουκρανία, η οποία προσπαθεί να βγάλει ευθυνδιασμό και τα καταφέρνει επιτυχημένα με το αριστερό drive της Ντάντρα για το 31-33. Η Ουκρανία παίρνει και πάλι μικρό προβάδισμα. Λεσκοφτσέβα. Μπέγκλοβα. Φάουλ της Ντάντρα πάνω στην Μάιγκα, στην προσπάθεια της να παίξει overplay. Υπήρχε και μισμάτς εκεί. Δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές στην ομάδα της Ρωσίας, καθώς η Ουκρανία έχει συμπληρώσει τα ομαδικά της φάουλ. Η Ρωσία έχει μόλις δύο. Η Μάιγκα σημειώνει τον τρίτο προσωπικό της πόντο. Μία στις δύο βολές. Τριάντα 31-33. Ντάντρα. Ωραία άμυνα από τη Βίντμερ που κλέβει και ευθυνδιασμός τώρα με καλάθι από την Μπέγκλοβα.
Ναι, ισοπαλία. Ρωσία-Ουκρανία. 33-33. Ακριβώς 2 λεπτά και 14 δευτερόλεπτα για την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου. Στο πρώτο μάτς από τα δύο της πρώτης ημέρας για το διεθνές τουρνουά εθνικών ομάδων γυναικών που διεξάγεται το τριήμερο 7-8-9 Ιουνίου εδώ στην Πάτρα, στο κλεισό του Απόλλωνα. Από την Ρωσία η Βάντεβα είναι πρώτη σκόρερ με 10 πόντους. Από την Ουκρανία η Ατζίποβα με 11 πόντους είναι αυτή που ηγείται στο σκοράρισμα. Για την Ουκρανία η Μαλασένκο έχει 7 πόντους, η Ατζίποβα 11, η Ουντοντένκο 2, η Ντάντρα 2, η Ντορογκομπούζοβα 3, η Ναουμένκο 2, η Ίκοβικ 3 και η Μαζιτσένκο 3. Ενώ ο πλευράς Ρωσίας μέχρι ώρας έχουν σκοράρει Μπελιάκοβα 6, Βίνμπερ 2, Μπέκλοβα 4, Μάινκα 2, Ζεντίκ 2, Βάντεβα 10, Πρίνς 4, Κυρίλοβα 3. Είναι οι αθλητές που έχουν σκοράρει και για την Ρωσία μέχρι ώρας. Σε αυτό το ισόπαλο 33-33 στα 18 περίπου λεπτά που έχουμε διανύσει του πρώτου ημιχρόνου. Απομένουν ακόμα 2 λεπτά και 14 δευτερόλεπτα για την ολοκλήρωση και της δεύτερης περίοδου. Η κατοχή της μπάλας είναι στα χέρια της Ουκρανίας. Με νέο πρόσωπο στον πεντάδα της, την Μπίλο Τσέρκυβα, με το νούμερο 88, η οποία μπαίνοντας στο παιχνίδι θα πετύχει και το πρώτο της καλάθι για το 33-35. Δίνει συχνό προβάδισμα στην Ουκρανική ομάδα. Μπέγκλοβα, Βίντμερ, Μπέγκλοβα, Λετκότσβα, ωραία, αλλάζει με την Βίντμερ. Υπάρχει όμως κόψιμο από την Ουκρανία, η οποία θέλει να βγάλει και ευνηδιασμό. Γυρίζει η μπάλα, Ντάντρα, σουτάρει για τρεις, είναι άστοχη. Πιο ψηλά από όλες η Μάινγκα, η οποία μάζεψε το αμυντικό rebound και αφήνει για την Μπέγκλοβα. Άστοχο τρίποντα από την Βίντμερ, προσπαθεί η Μάινγκα, η οποία παίρνει το επιθετικό rebound, σκοράρει. Σταματάει για το παιχνίδι καθώς υπάρχει μια παίχτρια της Ρωσίας στο παρκέ. 35-35, 1 λεπτό και 11 δευτερόλεπτα πριν το τέλος του ημιχρόνου, με τον τέταρτο πόντο της Μάινγκα έπειτα από το επιθετικό rebound που κέρδισε. Συνέχεια λοιπόν στο μάτς, με την Ουκρανία να είναι στην επίθεση, με την Ντορογκμπούζοβα, την Ιατζίποβα, την πρώτη σκόρερ της Ουκρανίας, την Ντάντρα, την Μαλασένκο να είναι η πεντάδα αυτή τη στιγμή στο παρκέ για τον γραμμισμό της Ουκρανίας. Φάουλ τώρα που κερδίζει η Ουκρανία, φάουλ που έκανε η Μπέγκλοβα. Ακριβώς ένα λεπτό για την ολοκλήρωση του ημιχρόνου. 35-35, ισόπαλο το σκορ. Αυτό είναι το τρίτο ομαδικό φάουλ για την Ρωσία. Δεν έχει ακόμα δικαίωμα για ελεύθερες βολές η Ουκρανική ομάδα. Η επαναφορά θα γίνει από το πλάι με την Ιατζίποβα. Η Ατζίποβα, η πρώτη σκόρερ για την Ουκρανία. Μαλασένκο, η Ατζίποβα και πάλι.
Ωραία η πάσα της προς την Μαλασένκο. Ήταν άστοχη από την πίεση της Βάντεβα. Τελευταία 48 δευτερόλεπτα στην δεύτερη περίοδο. Μπελιάκοβα. Βάντεβα, Μπελιάκοβα, μόνη της για τρεις, είναι άστοχη. Αμυντικό rebound από την Ντορογκμπούζοβα, που αφήνει για την Ιατζίποβα. Ντάντρα. 25 δευτερόλεπτα ακόμα. 12 στη διάθεση Ουκρανίας, που κάνει λάθος όμως. Και τώρα η Πρίνς. Μπελιάκοβα. Φάουλ. Από την μπάσα της Μπελιάκοβα προς την Βάντεβα. Φάουλ. Και δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές στην αθλήτρια με το νούμερο 7 της Ρωσίας, την Μαρία Βάντεβα, η οποία είναι άστοχη στην πρώτη βολή. Είναι η πρώτη σκόρερ μέχρι ώρας για την Ρωσία με 10 πόντους. Μία στις δύο από την αριστερόχειρα. 36-35. Υπάρχει time out από την Ουκρανία για να οργανωθεί η τελευταία επίθεση της ομάδας της, καθώς απομένουν 14,5 δευτερόλεπτα για το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Ρωσία 36, Ουκρανία 35. Υπενθυμίζουμε, το 20-18 ήταν σκορ πρώτης περίοδου. Συνεπώς 16-17 είναι το επιμέρους σκορ μέχρι ώρας σε αυτή την δεύτερη περίοδο υπέρ της Ουκρανίας. Να ρίξουμε και μία ματιά στα συνολικά στατιστικά. Η Ρωσία έχει 15 στα 29 σούτ, 13 στα 31 σούτ έχει η Ουκρανία. Στις 14 βολές για την Ρωσία, 4 στις 5 για την Ουκρανία, 1 στα 8 τρίποντα για την Ρωσία, 5 στα 14 για την Ουκρανία. Η Ρωσία, η οποία έχει πάρει 20 πόντους από το ζωγραφιστό, 14 έχει πάρει η Ουκρανία από τις ψηλές της. Τελευταία επίθεση, τελευταία 14 δευτερόλεπτα για την Ουκρανία. Για να δούμε πώς θα διαχειριστεί την επίθεση. Σουτ για τρεις, άστοχη η Ντορογκμπούζοβα. Υπάρχει αμυντικό rebound από την Βιερού. Η Βάντεβα πρόλαβε το χρόνο, σούταρε για τρεις. Ήταν άστοχη όμως. Το 36-35 είναι και το σκορ με το οποίο οι δύο ομάδες θα οδηγηθούν στα αποδυτήρια. 20-18 η πρώτη περίοδος, 36-35 το ημίχρονο. Αυτό είναι και το σκορ που χωρίζει τις δύο ομάδες. Για την Ρωσία, η Μπελιάκοβα έχει 6 πόντους, η Βίντμερ 2, η Μπέγκλοβα 4, η Μάινκα 4, η Ζεντίκ 2, η Βάντεβα 11, η Πρίνς 4, η Κυρίλοβα 3. Ενώ όσον αφορά την ομάδα της Ουκρανίας, η Μαλασένκο έχει 7, η Ατζίποβα έχει 11, η Ουντοντένκο 2, η Ντάντρα 2, η Ντορογκμπούζοβα έχει 3, 2 έχει η Ναουμένκο, 3 η Όκοβικ, 2 έχει η Μαζιτσένκο και 2 η Μπιλοτσέρξιβα. Είναι οι αθλητρίες που έχουν σκοράρει για τις δύο ομάδες. Περίπου σε 10 λεπτά και πάλι μαζί για την περιγραφή και μετάδοση του δεύτερου μέρους.
συνέχεια λοιπόν με το δεύτερο ημίχρονο και την τρίτη περίοδο. Η Ρωσία προηγείται με 36-35 της Ουκρανίας. Η Ουκρανία είναι στην επίθεση και ξεκινάει με καλάθι την τρίτη περίοδο, χάρη σε εύστοχο δίποντο από την Αλίνα Ιατζίποβα, η οποία είναι και η πρώτη σκόρερ για την Ουκρανική ομάδα με 13 πόντους. Πριντς θέλει να τροφοδίσει στη Βάντεβα, δεν μπορεί, η μπάλα γυρίζει. Πριντς, Μόιντς στη γωνία για 3, είναι άστοχη. Υπάρχει φάουλ από την Ρωσία. Πρώτο μαδικό για αυτή την τρίτη περίοδο. Φάουλ το οποίο έκανε η Σερεπάνοβα. Η Ουκρανία στην επίθεση με την Ντάντρα να οργανώνει. Έχει πάνω ότι την Πριντς. Λάθος η πάσα της, κλέβει η Πριντς. Θα πάει μόνη της, προστατεύει την μπάλα με το σώμα. Σκοράρει με τη βοήθεια του ταμπλό για το 38-37. Προβάδισμα για την Ρωσία. 36-35 ήταν το ημίχρονο για τις δύο ομάδες. Η Ατζίποβα. Ντορογκμπούζοβα. Ωραία κίνηση, κερδίζει φάουλ η Ουντοντένκο στην προσπάθειά της να πάρει το κέντρο και το δεξί drive. Πρώτο φάουλ από την Βάντεβα στο παιχνίδι, δεύτερο μαδικό για την Ρωσία. Ρωσία 38, Ουκρανία 37. 8 λεπτά και 45 δευτερόλεπτα που μένουν ακόμα για την ολοκλήρωση της τρίτης περίοδου. Εύστοχη στην πρώτη βόλη η Ουντοντένκο. Ισοφαρίζει 38-38. Και 38-39 τώρα, χάρη στις δύο ελεύθερες εύστοχες βολές της Ταΐσια Ουντοντένκο. Η Πριντς άλλαξε με την Κυρίλοβα. Βιερού, Πριντς. Εύστοχο σούτ τριών πόντων για την Ρωσία με την Σερεπάνοβα. Διαμόρφωση το 41-39. Προσπαθεί τώρα η Ουκρανική ομάδα, κάνει λάθος όμως, κλέβει η Πριντς. 3-2, ευνηδιασμός για την Ρωσία που θα ολοκληρωθεί με καλάθι από την Μαρία Βάντεβα, την πρώτη σκόρερ της Ρωσίας σήμερα με 13 πόντους. Ρωσία 43, Ουκρανία 39 και νέα κατοχή της μπάλας για την Ρωσία μετά τα βήματα και το λάθος της Ουκρανίας. 7 λεπτά και 50 δευτερόλεπτα απομένουν για την ολοκλήρωση της τρίτης περίοδου. Πριντς. Βήματα και από την Βάντεβα, η οποία κούνησε το αριστερό σταθερό της πόδι. Από ένα λάθος για την κάθε ομάδα σε τελευταίες δύο επιθέσεις, με βήματα και οι δύο. Το 43-39 διατηρείται υπέρ της Ρωσίας. Ντάντρα. Η Ατζίποβα, σούτ για 3 από την Μαλασένκο, είναι άστοχη. Η μπάλα στην κατοχή της Ρωσίας. Καθώς στην κατοχή της Ουκρανίας, με συγχωρείτε, καθώς βγήκε εκτός από τα χέρια της Βάντεβα, που πάλεψε με την Ουντοντένκο για το rebound. Η επαναφορά από την βασική γραμμή. Έκρυψε την μπάλα η Πριντς, η οποία κινήθηκε πιο γρήγορα από την Ντάντρα. Νέο λάθος για την Ουκρανία. Στην επίθεση η Ρωσία με την Πριντς. Σουτ για 2, απότρεψη βολής εύστοχο από την Βάντεβα, η οποία είναι ό,τι καλύτερο έχει να επιδείξει η ρωσική ομάδα στην επίθεση σήμερα. 45-39 για πρώτη φορά στο συν 6 η ρωσική ομάδα. Η Ατζίποβα, Μαλασένκο αμέσως για 2, είναι άστοχη. Rebound από τη Βάντεβα. Πριντς θέλει να βγάλει για την Σερεπάνοβα. Υπάρχει κλέψιμο όμως από την Ουκρανία με την Μαλασένκο. Ουντοντένκο
σε σετ παιχνίδι η Ουκρανία μετά την επιστροφή, τη γρήγορη επιστροφή της Ρωσίας. Λάθος η πάσα από την Ντάντρα. Πάτησε όμως την γραμμή η Βάντεβα, η οποία δεν μπόρεσε να συγκρατήσει την μπάλα μετά το κλέψιμο. Επαναφορά από την baseline για την Ουκρανία, η οποία υπολείπεται 6 πόντους, Ρωσία 45, Ουκρανία 39, 6 λεπτά και 32 δευτερόλεπτα για το τέλος της τρίτης περίοδου. Θα επαναφέρει η Ρωσία με την Ντοροκμπούζοβα, νέα παρέβαση, η μπάλα και πάλι εκτός για την Ουκρανία, η οποία θα έχει 9 δευτερόλεπτα στην διάθεσή της για να ολοκληρώσει την επίθεση. Η Ατζίποβα, ωραία συνεργασία με την Ντοροκμπούζοβα, η οποία θα κερδίσει το φάουλ και θα πάει στην γραμμή των ελευθέρων βολών. Ωραία η πάσα από το out, κέρδισε το φάουλ η Ουκρανία και θα εκτελέσει 2 ελεύθερες βολές. Εύστοχη στην πρώτη βολή η Ντοροκμπούζοβα. Ήταν ο τέταρτος πόντος στο παιχνίδι. 2 στις 2 τώρα. Μειώνει σε 45-41. Υπάρχει αλλαγή από πλευράς Ουκρανίας. Στον πάγκο για ανάθεση Ντάντρα. Στο παιχνίδι η Μπιλοτσέρκισβα. Φάουλ που κερδίζει τώρα η Ρωσία. Πρώτο ομαδικό φάουλ για την Ουκρανία στην τρίτη περίοδο. 3 ομαδικά έχει η Ρωσία, η οποία θα επαναφέρει από το πλάι. Πριν οργανώνει, παίρνει screen από την Βιερού. Μεταφορά της μπάλας, λάθος για την Ρωσία. Ένα ακόμα στο παιχνίδι. Πολλά λάθη και από τις δύο ομάδες. Ενδέκατο λάθος αυτό για τη Ρωσία. 13 έχει η Ουκρανία. Μαζνιτσέγκο στάρει για 2 υποπίεση. Είναι άστοχη και τώρα προθέτει να βγάλει ευνηδιασμό η Ρωσία. Βήματα όμως. Τα διαδοχικά λάθη συνεχίζονται. Το σκορ παραμένει στο 45-41. Στο συν 4 η ομάδα της Ρωσίας, που είναι τυπικά γηπεδούχος. Ακριβώς 6 λεπτά πριν την ολοκλήρωση του τρίτου δεκαλέπτου. Φάουλ που κερδίζει η Ουκρανία, τέταρτο ομαδικό για την Ρωσία. Θα επαναφέρει από την πλάινη γραμμή η Ουκρανία με την Ιατζίποβα. Παραλίγο νέο λάθος. Μαζνιτσέγκο. Βήματα. Μετά την προσποίηση που έκανε για να κερδίσει χώρο, είπε σε παράβαση βημάτων. Μόνο με λάθη και οι δύο ομάδες στο τελευταίο λεπτό. Η κατοχή της μπάλας για την Ρωσία με την Prince. Κυρίλοβα. Λάθος, καθώς δεν πέρασε η μπάσα προς την Βάντεβα. 5 λεπτά και 23 δευτερόλεπτα ακόμα για το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου. Ρωσία 45, Ουκρανία 41 είναι το σκορ μέχρι ώρας στο πρώτο μάτς της πρώτης μέρας του τουρνουά. Η Ατζίποβα, λάθος πάσα, ολοκληρώνει το κλέψιμο η Prince για την Ρωσία. Prince, σουτ για 3 από την γωνία, εύστοχο από την Ευγενία Μπελιάκοβα. 48-41 στο συν 7 για πρώτη φορά στο σημερινό μάτς η Ρωσία.
Νέο κλέψιμο τώρα από την Prince, η οποία θα φτάσει μέχρι το καλάθι για το 50-41. 9 πόντοι της διαφοράς που χωρίζουν τις δύο ομάδες. Σε time out που καλεί ο τεχνικός της Ουκρανίας. 4 λεπτά και 43 δευτερόλεπτα ακόμα για το τέλος της τρίτης περίοδου. Ουκρανία 50, Ουκρανία 41, Ρωσία 50. Προηγείται λοιπόν η Ρωσία με την Βάντεβα να είναι πρώτη σκόρερ με 15 πόντους τόσο της Ρωσίας όσο και του αγώνα, καθώς η Ατζίποβα της Ουκρανίας ακολουθεί με 13. Η κατοχή της μπάλας θα είναι για την Ουκρανική ομάδα. 14-6 το επιμέρους σκόρ υπέρ της Ρωσίας σε αυτά τα 5,5 λεπτά που έχουμε διανύσει στην τρίτη περίοδο. Η Ατζίποβα θα πάει μόνη της. Όχι, τελικά βγάζει πάσα. Νέο κλέψιμο από την Prince. Τρίτο συνεχόμενο για την point guard της Ρωσίας. Βήματα όμως τώρα από την Ναταλία Ζεντίκ, η οποία δεν κράτησε σταθερό πόδι όταν σταμάτησε την τρίπλα. Τα λάθη συνεχίζονται και για τις δύο ομάδες. Μεγάλος αριθμός λαθών. 14 λάθη έχει η Ρωσία, 16 Ουκρανία. 30 λάθη συνολικά σε 26 λεπτά αγώνα. Μαλασένκο, Μαντσέγκο. Άστοχο τρίποντο από την Ναουμένκο. Υπάρχει επιθετικό rebound όμως. Η κατοχή της μπάλας παραμένει στην Ουκρανία. Μετά το stop της Μάιγκα, η οποία ανέκοψε την προηγούμενη επιθετική προσπάθεια της Μπίλο Τσέρξιβα. Μαντιντσέγκο, νέο τρίποντο, αυτή τη φορά είναι εύστοχο, διαχειρός Ντορογκμπούζοβα για το 50-44. Η Ουκρανία με αυτό το τρίποντο σπάει το σερί που είχε δημιουργήσει η Ρωσία. 3.45 ακόμα για το φινάλε της τρίτης περίοδου. Σουτ για 2 από την Prince ήταν εύστοχο παρότι υποπίεση. 52-44. Η Ρωσία καταφέρνει να βρίσκει σκορ. Φάουλ τώρα που κερδίζει η Ατζίποβα στην προσπάθειά της να πάρει το κέντρο. Θα έχει δικαίωμα για 2 ελεύθερες βόλες, καθώς μόλις συμπλήρωσαν τα 5 ομαδικά φάουλ. Η ομάδα της Ρωσίας, μόλις ένα ομαδικό έχει η Ουκρανία σε αυτή την τρίτη περίοδο. Εύστοχη η Ατζίποβα. Μειώνει σε 52-45. 2 στις 2 από την Ιαλίνα Ιατζίποβα για το 52-46. 3 λεπτά και 33 δευτερόλεπτα απομένουν για την ολοκλήρωση και της τρίτης περίοδου. Prince, Μπελιάκοβα, Βάντεβα. Θέλει να συνεργαστεί με την Μάιγκα. Υπάρχει φάουλ στην ρακέτα. Δεύτερο ομαδικό φάουλ για την Ουκρανία στην περίοδο. Πρώτο φάουλ από την Ντορογκμπούζοβα. Δικαίωμα για 2 ελεύθερες βολές στην ρωσική ομάδα.
αξιοποιεί την πρώτη, η Ζωζελίνα Μάιγκα. Και πάλι στο συνεπτά η Ρωσία, 53-46. Σκορ το οποίο θα παραμείνει καθώς ήταν άστοχη στην δεύτερη βολή. Μάζεψε το rebound η Μαλασένκο. Και φάουλ. Δικαίωμα οι ελεύθερες βολές τώρα και στην πλευρά της Ουκρανίας. Φάουλ που κέρδισε έξυπνα η Ντάντρα. Έχει συμπληρώσει τα μαδικά φάουλ η Ρωσία, υπενθυμίζουμε. 3 λεπτά και 10 δευτερόλεπτα που μένουν για το τέλος της τρίτης περίοδου. Η Ντάντρα ευστοχίζει την πρώτη βολή. Κάνει το σκορ 53-47. 2 στις 2 από την Μος Ντάντρα. 53-48. Πριντς. Παίρνει τον αριστερό διάδρομο. Βγάζει έξω. Σουτ για 3. Άστοχο. Υπάρχει όμως επιθετικό rebound από την Μάιγκα και την Σεντίκ. Νέα 14 δευτερόλεπτα στην διάθεση της Ρωσίας. Δεξί σουτ με ταμπλό. Εύστοχο. Καλάθι από την Τικοτένκο. 55-48. Θέλει να απαντήσει με γρήγορο σουτ η Μαλασένκο. Ήταν άστοχη όμως. Το 55-48 υπέρ της Ρωσίας διατηρείται. Η Ρωσία είναι και στην επίθεση. Μάιγκα κερδίζει φάουλ. Τρίτο ομαδικό φάουλ για την Ουκρανία. 2 λεπτά και 17 δευτερόλεπτα ακόμα. Και το τέλος της τρίτης περίοδου. Στον πάγκο η Πρινς. Στο παρκέ επιστρέφει με το νούμερο 17 η Έλενα Μπέγκλοβα. Επαναφορά από το πλάι για την Ρωσία με την Βιερού. Άστοχη στη ρακέτα η Ρωσία. Υπάρχει όμως επιθετικό rebound και νέα επίθεση που οργανώνει η Μπέγκλοβα. Μπελιάκοβα, επιθετικό φάουλ που καταλογίζεται, αλλαγή κατοχής μπάλας. Τελευταία 2 λεπτά στην αναμέτρηση για την τρίτη περίοδο. Ρωσία 55, Ουκρανία 48. Η Ντάντρα παίρνει την μπάλα από την Ιατζίποβα και οργανώνει την νέα επίθεση για την Ουκρανία. Λάθος όμως, δεν συνεργάστηκαν καλά οι δύο αθλήτριες στην περιφέρεια. Αυτό το λάθος ήταν το 17ο στο μάτς για την Ουκρανία. Τελευταία 100 δευτερόλεπτα. Στους 7 πόντους η διαφορά των δύο ομάδων. Προηγείται η Ρωσία, η οποία είναι και στην επίθεση με την Μπελιάκοβα. Μπέγκλοβα, Μπελιάκοβα. Θέλει να περάσει στην ρακέτα την μπάλα για την Τικονένκο, η οποία θα κερδίσει το φάουλ και θα έχει δικαίωμα για 2 ελεύθερες βολές. Ένα λεπτό και 27 δευτερόλεπτα απομένουν για την τρίτη περίοδο. Ευκαιρία να διευρύνει το προβάδισμά της η Ρωσία εφόσον ευστοχίσει. Κατά το ίμιση το πετυχαίνει. Σκοράρει με την Κονένκο για το 56-48 και 57-48 τώρα στο σύν 9. Η Ρωσία είναι η μέγιστη διαφορά στο μάτς υπέρ της. Η Ατσίποβα περνάει το εμπόδιο της Μπέγκλοβα. Κερδίζει φάουλ από την Μάιγκα. Θα εκτελέσει 2 ελεύθερες βολές. Η πρώτη σκόρερ της Ουκρανίας στο σημερινό μάτς. Τζίποβα με 15 πόντους και τώρα 16. Γίνεται η πρώτη σκόρερ του μάτς καθώς προσπερνάει τη Βάντεβα της Ρωσίας που έχει 15. 2 στις 2 βολές από την Ιατζίποβα και 57-50
μειώνει στους 7 η Ουκρανία. Τελευταίο λεπτό για την ολοκλήρωση της τρίτης περίοδου. Μπελιάκοβα. Υπενθυμίζουμε με τις κόκκινες εμφανίσεις η Ρωσία, με τις μπλε η Ουκρανία. Φάουλ και βολές τώρα και για την Ρωσία, καθώς μόλις συμπληρώθηκαν τα 5 ομαδικά φάουλ της Ουκρανίας. Τις δεύτερες βολές θα εκτελέσει η Μάινγκα. Ευστοχή και φτάνει τους 6 πόντους στο παιχνίδι. Μία στις δύο, 58-50 το σκορ. Μάζεψε την μπάλα η Μαλασένκο. Και εφνιδιασμός που βγάζει η Ρωσία με εύστοχο lay-up της Οκουβίκ για το 58-52. Η διαφορά πέφτει στους 6. Μπελιάκοβα. Μπέγκλοβα. Μάινγκα. Μπέγκλοβα, προσπίτει μπροστά από την Ντάντε Ραμός. Λάθος η πάσα της προς την Τικονένκο. Η μπάλα είναι εκτός για την Ουκρανία. 30 δευτερόλεπτα απομένουν για τέλος της τρίτης περίοδου. Τα 24 δευτερόλεπτα ανήκουν στην Ουκρανική ομάδα. Εάν δεν μεσολαβήσει κάποιο φάουλ ή κάποια διακοπή, θα μείνει χρόνος και για την Ρωσία. Ντάντε Ραμός στην οργάνωση του παιχνιδιού της Ρωσίας, της Ουκρανίας. Λάθος η πάσα της προς την Ιατζίποβα. Η τελευταία κατοχή θα είναι για την Ρωσία, η οποία θα έχει 8,7 δευτερόλεπτα στην διάθεσή της. Βέβαια, μετά το time out που κάλεσε ο τεχνικός της ομάδας, Αλεξάντερ Βάισιν, για να οργανώσει την τελευταία επίθεση της Ρωσίας για αυτή την τρίτη περίοδο. Η Ρωσία ήταν καλύτερη στην τρίτη περίοδο. Έφτασε διαφορά και στο συν 9. Τώρα προηγείται με 6, 58-52. Απομένει να δούμε ποιο θα είναι και το σκορ της τρίτης περίοδου. Υπενθυμίζουμε το σκορ ημιχρόνου ήταν 36-35 υπέρ της Ρωσίας. Το επιμέρους σκορ που έχει διαμορφωθεί στην τρίτη περίοδο μέχρι ώρας είναι 22-17 υπέρ της Ρωσίας. Είναι το πιο παραγωγικό δεκάλεπτο για την Ρωσία. 20 πόντους είχε πετύχει στην πρώτη περίοδο, 16 στην δεύτερη και 22 τώρα στην τρίτη. Μένει να δούμε αν θα καταφέρει να πετύχει άλλο καλάθι ή όχι. Ρωσία 58, Ουκρανία 52. 8,7 δευτερόλεπτα για την ολοκλήρωση της τρίτης περίοδου στο πρώτο μάτς της πρώτης μέρας του τουρνουά στο Κρήτο του Απόλλωνα στην Πάτρα. Το τριήμερο τουρνουά που διοργανώνεται με τις εθνικές ομάδες μπάσκετ γυναικών. Αργότερα μετά από αυτό το παιχνίδι η Εθνική Ελλάδος θα αντιμετωπίσει το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της Λευκορωσίας. Να δούμε πώς θα διαχειριστεί την τελευταία επίθεση η Ρωσία, που επέστρεψε και πήρε τη θέση της στο παρκέ. Η Μπέγκλοβα θα επαναφέρει από το κέντρο. Ψάχνει ξεμαρκάριστη συμπαίχτριά της, το βρίσκει σε πρόσωπο της Prince. 4 δευτερόλεπτα ακόμα, η Prince επιλέγει να σουτάρει για 2, είναι άστοχη. Μαζεύει την μπάλα η Ουκρανία με την Ναουμένκο και το 58-52 θα είναι τελικά και το σκορ της τρίτης περίοδου. Συνεπώς υπενθυμίζουμε 20-18 πρώτη περίοδος, 36-35 ημίχρονο, 58-52 και 17 που πλέον είναι η πρώτη σκόρερ του αγώνα. Η Ουτοντένκο έχει 4, η Ντάντε Ραμός έχει 4, η Ντερογκμπούζοβα έχει 8, η Ναουμένκο έχει 2, η Οκουβικ έχει 5, 3 πόντους έχει η Μαζισένκο και 2 πόντους από την Μπίλο Τσέρσιβα. Ρωσία 58, Ουκρανία 52. Απομένουν ακόμα 10 αγωνιστικά λεπτά για να δούμε ποια από τις δύο ομάδες θα πάρει το ροζ φύλλο αγώνα στην πρώτη αναμέτρηση του τουρνουά που διεξάγεται στο Κρήτο του Απόλλωνα στην Πάτρα.
Χαρακτηριστικό του παιχνιδιού είναι ότι και οι δύο ομάδες έχουν κάνει αρκετά λάθη. Συνολικά σε 30 λεπτά αγώνα έχουν γίνει 32 λάθη, 15 από πλευράς Ρωσίας και 17 από πλευράς Ουκρανίας. Η διαφορά όσον αφορά την παραγωγή των πόντων είναι ότι η Ρωσία έχει πάρει τους 30 από τους 58 πόντους στο ζωγραφιστό, μέσα από το καλάθι δηλαδή. Η Ουκρανία έχει πάρει 18 πόντους από το αντίστοιχο ζωγραφιστό. Η Ρωσία έχει πάρει 17 πόντους από λάθη αντιπάλου. Η Ουκρανία 10 πόντους από λάθη αντιπάλου. Η Ρωσία σουτάρει με 55%. Έχει 23-42 σουτ, 16-42 και ποσοστό 38% έχει η Ουκρανία. Ξεκίνησε όμως και η τελευταία περίοδος στο μάτς με πρώτη κατοχή της μπάλας για την Ρωσία. Με την Μπελιάκοβα αφήνει για την Τικονένκο. Ωραία πάσα και καλάθι. Ένα ακόμα από το ζωγραφιστό, αυτή τη φορά με την Μάιγκα. Ρωσία 60, Ουκρανία 52. Η Ατζίποβα Μαζιτσένκο, τρίποντο από την Μαλασένκο. Με μια μικρή αναπήδηση η μπάλα καταλήγει στο καλάθι. 60-55. Ξεκινάει με καλάθι τριών πόντων η Ουκρανία την τελευταία περίοδο. Σεντίκ, Μάιγκα, Τζίποβα. Τα Τζίποβα σουτάρει για τρεις, είναι άστοχη. Δεν μπόρεσε για το αμυντικό rebound Τικονένικο. Η Μπέκλοβα όμως κατάφερε να μαζέψει την μπάλα και να οργανώσει την Ρωσία. Μπέκλοβα θέλει να περάσει για την Μάινκα. Κλέβει η Ατζίποβα. Θέλει να βγάλει πάσα αυνδιασμού για την Μαλασένκο. Και οι δύο ομάδες με διαδοχικά λάθη. Δεν αλλάζει κάτι ως προς το σκορ. Ρωσία 60, Ουκρανία 55. Η κατοχή της μπάλας και πάλι στην ρωσική ομάδα. Απομένουν ακόμα 8 λεπτά για την ολοκλήρωση του αγώνα πλέον. Μάινκα, Μπελιάκοβα. Στάρει στην κίνηση, είναι άστοχη. Υπάρχει επιθετικό rebound όμως από την Τικονένκο. Μπέκλοβα για 3, είναι άστοχη. Νέο επιθετικό rebound από την Μάιγκα. Και αφήνει την μπάλα για την Μπελιάκοβα να οργανώσει τη νέα επίθεση της Ρωσίας. Μάιγκα βγάζει έξω. Μπέκλοβα για 3, ούτε τώρα η ρωσική ομάδα. Μαζεύει τώρα η Ατζίποβα. Ένα σε αντίον 3, θα πάει μόνη της. Δεν θα πετύχει το καλάθι. Θα πάρει όμως το φάουλ και θα εκτελέσει δύο ελεύθερες βολές. Ρωσία 60, Ουκρανία 55. 7 λεπτά και 41 δευτερόλεπτα για την ολοκλήρωση του αγώνα. Αυτό ήταν το πρώτο ομαδικό φάουλ στην τέταρτη περίοδο. Ήταν από την Ρωσία. Στην γραμμή των ελευθερών βολών είναι η Αλίνα η Ατζίποβα, η πρώτη σκόρερ του αγώνα και της Ρωσίας. Η οποία διευρύνει τον προσωπικό της λογαριασμό αλλά μειώνει και την διαφορά της ομάδας της. 2 στις 2 βολές από την Ατζίποβα που φτάνει τους 19 πόντους και μειώνει σε 60-57 στους 3 πλέον οι πόντοι της διαφοράς που χωρίζουν τις δύο ομάδες. Μάινκα κερδίζει φάουλ τώρα. Το φάουλ που έκανε η Ναουμένκο, πρώτο φάουλ ομαδικό και από την Ουκρανία. Η επαναφορά της μπάλας θα είναι από την βασική γραμμή για την Ρωσία. Η Ρωσία θα επαναφέρει. Τικονένκο, Μπέκλοβα, Μάινκα, Μπελιάκοβα για 3, είναι εύστοχη. Καλάθι ανάσα για την Ρωσία που βρίσκει σκορ μετά από ώρα για το 63-57. Στο σύν 6 η διαφορά για την ρωσική ομάδα. Νταντραμός παίρνει screen, κάνει όμως μεταφορά της μπάλας. Χαμένη επιθετική προσπάθεια για την Ουκρανία. Η κατοχή αλλάζει, περνάει και πάλι στα χέρια της Ρωσίας. Ακριβώς 7 λεπτά για την ολοκλήρωση του μάτς.
Ρωσία 63, Ουκρανία 57. 36-35 ήταν το σκορ του ημιχρόνου. Μπελιάκοβα, Τικονένκο, Μπέγκλοβα υπό την πίεση της Τάντραμός. Μπέγκλοβα, εξαιρετική πάσα στην ρακέτα, στην Βάντεβα, η οποία δεν πρόλαβε να εκτελέσει, κέρδισε το φάουλ. Δεύτερο ομαδικό φάουλ για την Ουκρανία στην τελευταία περίοδο. Τρίτο από την Όλγα Μαρτιντσέγκο. Επαναφορά και πάλι από την βασική γραμμή. Με την Μπέγκλοβα θα γίνει επαναφορά από το πλέι τελικά, όπως υποδεικνύουν οι διαιτητές. Μπέγκλοβα. Πιένει η Βάντεβα, θα πάρει την μπάλα, το hand-off με την Μπέγκλοβα. Έχει ανέβει και την Κονένικο να βοηθήσει στο screen. Μπέγκοβα, Μπελιέκοβα και καλάθι από την Βάντεβα, από την assist. 65-57. Στο συν 8 η Ρωσία τρέχει ένα σερί 5-0. Προσπαθεί να το σπάσει Ντάντραμος, ήταν άστοχη όμως για τρεις από την κορυφή. Και μπάλα και πάλι στα χέρια της ρωσικής ομάδας. Μπέγκλοβα, Τικονένκο ανέβηκε να πάρει την μπάλα. Υπάρχει καλή άμυνα από την Ουδοντένκο. Θα κλέψει την μπάλα η Ουκρανία μετά το λάθος της Ρωσίας. Η Ατζίποβα σταματάει για τρεις, είναι άστοχη. Rebound από την Μπελιάκοβα, της κλείνει το δρόμο η Ατζίποβα. Η Μπελιάκοβα από τα αριστερά κερδίζει. Δεν κερδίζει το φάουλ, θα κάνει βήματα. Πήγε το double team, προσπάθησε να πάρει το φάουλ, τελικά έκανε βήματα. Δεύτερο συνεχόμενο λάθος για την Ρωσία. Μία ακόμα ευκαιρία για την Ουκρανία να μειώσει το σκορ εφόσον ευσοχίσει στην επιθετική της προσπάθεια. 5 λεπτά και 44 δευτερόλεπτα απομένουν για την ολοκλήρωση του match. Ρωσία 65, Ουκρανία 57. Στο πρώτο match της πρώτης ημέρας του τουρνά στην Πάτρα. Άστοχο το δεξί σούτ από την Μαλασένκο. Μάζεψε η Prince. Βάντεβα, δύσκολη προσπάθεια, εύστοχη όμως με το αριστερό χοξάτ. 67-57. Στο σύν 10 η Ρωσία, για πρώτη φορά σε διψήφια τιμή η διαφορά της ρωσικής ομάδας. Κάτι το οποίο αναγκάζει τον τεχνικό της Ουκρανίας να καλέσει σε time out. Η Ρωσία, η οποία στο δεύτερο ημίχρονο, στο χρονικό διάστημα που έχουμε διανύσει, έχει ένα υπέρ της επιμέρους σκορ 31-22. Έτσι έχει διαμορφωθεί το 67-57 από το 36-35 στα 15 λεπτά του δεύτερου μέρους. Όσον αφορά το σκορ για τις δύο ομάδες, η Βάντεβα με 19 πόντους έχει πιάσει την Ατζίποβα της Ουκρανίας, που έχει επίσης 19. Έπειτα ακολουθεί η Μπελιάκοβα της Ρωσίας με 12, η Prince της Ρωσίας με 10 και η Μαλασένκο της Ουκρανίας με 10. Είναι οι 5 παίχτριες στο παρκέ και από τις δύο πλευρές που έχουν σκοράρει διψήφιο αριθμό πόντων. Απομένουν 5 λεπτά και 17 δευτερόλεπτα για να ολοκληρωθεί το match. Η Ρωσία προηγείται 67-57 της Ουκρανίας, ενώ σιγά σιγά οι αθλήτριες των δύο ομάδων επιστρέφουν στο παρκέ μετά το time out. Η κατοχή της μπάλας είναι για την Ουκρανία με την Ντάντραμος να οργανώνει, έχει πάνω της την Prince. Ουκοβίκ, ωραία ενέργεια, δεν πέτυχε το καλάθι, κερδίζει όμως το φάουλ η Ουντοντένκο, η οποία με την προσποίηση που έκανε προσπάθησε να ρολάρει πάνω στο σώμα της αντιπάλου της, κέρδισε το δεύτερο προσωπικό φάουλ της Βάντεβα
η οποία, όπως προείπαμε, είναι η πρώτη σκόρερ της Ρωσίας. Βολές, δεν αξιοποιεί την πρώτη, η Ουντοντένκο. Το 67-57 διατηρείται, καθώς αστόχησε και στις δύο βολές η παίχτρια της Ουκρανίας, Πριντς. Κυρίλοβα. Πριντς κινείται πίσω από το σκριν της Μάιγκα. Κυρίλοβα, Βάντεβα, Μάιγκα. 4 δευτερόλεπτα ακόμα. Υπάρχει φάουλ. Φάουλ που έκανε με το νούμερο 13 της Ουκρανίας, η Μαλασένκο. Τρίτο ομαδικό φάουλ της Ουκρανίας. Η επαναφορά της μπάλας για την Ρωσία θα γίνει από την βασική γραμμή. Η Ρωσία προηγείται με 10 πόντους, 67-57. Μετά την επαναφορά της Πριντς, αμέσως για 3 η Κυρίλοβα, ήταν άστοχη. Η μπάλα εκτός από τα χέρια της Βάντεβα για την Ουκρανία. Δεν μπόρεσε να βρει σκορ η Ρωσία σε αυτήν την επίθεσή της και η Ντάντρα Μος οργανώνει την νέα επίθεση της Ουκρανίας. Φάουλ από την Μπελιάκοβα πάνω στην Ντρογκμπούζοβα. Τρίτο ομαδικό φάουλ και για την Ρωσία. Από 3 ομαδικά και οι δύο ομάδες στην τελευταία περίοδο. 4,5 λεπτά απομένουν ακόμα για την ολοκλήρωση της τρίτης περίοδου. Το 67-57 υπέρ της Ρωσίας παραμένει. Νταντραμός πήρε την μπάλα από την Ντοντένκο. Κερδίζει φάουλ και θα πάει στην γραμμή των ελευθερών βολών. Η Ντάντρα Μος έχει 4 πόντους. Αστοχή στην πρώτη βολή. Το 67-57 παραμένει. Ντάντρα Μος, μία στις δύο με περιπετειώδη τρόπο. 67-58. Η διαφορά σε μονοψήφια τιμή πέφτει στους 9 πόντους. Πριντς. Πριντς άλλαξε με την Μπελιάκοβα. Την αποστάρει τη Βάντεβα. Κερδίζει φάουλ. Χάμηλα από την Ντροκμπούζοβα. Τέταρτο ομαδικό φάουλ και για την Ουκρανία. Κάθε φάουλ από εδώ και πέρα θα σημαίνουν ελεύθερες βολές και για τις δύο ομάδες. 4 λεπτά και 7 δευτερόλεπτα ακόμα για την ολοκλήρωση του μάτς. Αλλαγή από την Ουκρανία. Στον μπάγκο η Ιόκοβικ, στο παρκέ η Ατζίποβα, η οποία αφού πήρε τις απαραίτητες ανάσες επιστρέφει για να βοηθήσει την ομάδα της. Πριντς σουτάρει για 2 μετά το σκριν της Βάντεβα, είναι άστοχη. Πιο ψηλά από όλες κατεβάζει την μπάλα εύκολα η Ατζίποβα. Ουτοντένκο, η Ατζίποβα. Έχει πάνω τη Σιμπρίνς, ένα βήμα πίσω, στάρει για 3, είναι άστοχη. Rebound από την Μπελιάκοβα. Στην Ρωσία, η κατοχή της μπάλας. Υπάρχει time out για την Ρωσία, η οποία προηγείται με 67-58. 3 λεπτά και 44 δευτερόλεπτα πριν την ολοκλήρωση και της τέταρτης και τελευταίας περίοδου. Η Βάντεβα με 19 πόντους είναι η πρώτη σκόρερ για την Ρωσία. 19 έχει και η Ατζίποβα. Είναι οι δύο αθλήτριες οι οποίες ηγούνται στο σκοράρισμα για τις ομάδες τους. Υπενθυμίζουμε 20-18 η πρώτη περίοδος. 36-35 το ημίχρονο. Και τώρα 67-58 το σκορ που έχει διαμορφωθεί έπειτα από 36,5 λεπτά αγώνα, καθώς απομένουν 3 και 44 ακόμα για το φινάλε.
Επιστροφή με το time out στο παρκέ με την επαναφορά της μπάλας για την Ρωσία από την πλαϊνή γραμμή. Η Prince παίρνει σκηνά τη Μάιγκα. Κρατάει την μπάλα η Prince, έχει πάνω της την Μαλασένκο. Καλή άμυνα από την Ντάντρα Μος. Φάουλ όμως που κερδίζει η Μάιγκα. Πίεσε εδώ η Ουκρανία, δεν κατάφερε όμως να κάνει το κλέψιμο. Θα έχει δύο ελεύθερες βολές η σέντερ της Ρωσίας. 3 λεπτά και 33 δευτερόλεπτα απομένουν για την ολοκλήρωση του αγώνα. Το 67-58 θα παραμείνει, καθώς η Μάιγκα ήταν άστοχη στην πρώτη βολή. Μάιγκα αστοχή και στην δεύτερη, υπάρχει όμως επιθετικό rebound από την Κυρίλοβα. Νέα 14 δευτερόλεπτα στο λογαριασμό της Ρωσίας. Με την Prince προστατεύει την μπάλα και πετυχαίνει το καλάθι με το δεξί drive μπροστά από την Ουντοντένκο. Ρωσία 69, Ουκρανία 58. Η διαφορά στο συν 11 για πρώτη φορά στο match είναι η μέγιστη διαφορά υπέρ της Ρωσίας. Τελευταία 3 λεπτά στην αναμέτρηση, δύσκολη προσπάθεια από την Ατζίποβα, ήταν άστοχη, μάζεψε όμως το επιθετικό rebound ο Ντοντένκο, σουτάρει για 3 και ευστοχή η Ατζίποβα, τελικά για 2 μετράει, καθώς πατούσε τη γραμμή, 69-60 με το σουτ εντός παιδιάς της Ατζίποβα, η οποία φτάνει τους 21 πόντους. Κυρίλοβα, Βάντεβα, ευστοχή. 71-60, 21 πόντους για την Βάντεβα. Η διαφορά και πάλι σε 11, τελευταία 2,5 λεπτά στην αναμέτρηση. Μαλασένκο. Η Ατζίποβα, έχει ανέβει ο Ντοντένκο, δεν μπαίνει το σκρίνι η Ατζίποβα, κάνει λάθος πάσα, κλέβει η Πρινς, αφήνει για την Ζεντίκ. Βάντεβα θα πάει πάλι μόνη της και θα σκοράρει. Για μία ακόμα φορά η Ρωσία βρίσκει πόντους από την ψηλή της και το ζωγραφιστό, 73-60. Απαντάει γρήγορα όμως η Ατζίποβα, 73-62. Η διαφορά και πάλι στους 11 για τις δύο ομάδες. Βάντεβα και η Ατζίποβα, οι κύριες παίχτριες που παίρνουν το παιχνίδι πάνω τους στις τελευταίες επιθέσεις. Τελευταία 100 δευτερόλεπτα στο μάτς. Η Ρωσία δείχνει να έχει μια διαφορά ασφαλείας. Μένει να δούμε πώς θα διαχειριστεί από εδώ και πέρα το παιχνίδι. Prince, Βάντεβα, στη γωνία. Άστοχο σουτ τριών πόντων από την Κυρίλοβα. Και τώρα η Ντάντρα Μος γρήγορα για την Ουκρανία. Παίρνει σκριν από την Μαλασένκο. Ντάντρα Μος και πάλι. Μαλασένκο, δύσκολη προσπάθεια. Σκοράρει όμως μπροστά στην Βάντεβα. Για το 73-64 με ένα γρήγορο 4-0 η Ουκρανία μειώνει στους 9. Απομένουν ακόμα 76 δευτερόλεπτα για την ολοκλήρωση του μάτς. Υπάρχει time out. Να δούμε πώς θα εξελιχθεί από εδώ και πέρα ο πρώτος αγώνας του τουρνουά. Η Ρωσία, η οποία σουτάρει σαφώς με πολύ καλύτερα ποστά από την Ουκρανία. Η Ρωσία σουτάρει με 56%, έχει 30 στα 54 σουτ, 19 στα 51 έχει η Ουκρανία που σουτάρει με 37%, 19 λάθη για την Ρωσία, 20 για την Ουκρανία και η διαφορά που λέγαμε και νωρίτερα. Η Ρωσία έχει πάρει τους 42 από τους 73 πόντους από το ζωγραφιστό, η Ουκρανία από το αντίστοιχο κομμάτι του παρκέ έχει πάρει μόλις 20 πόντους. Η Ρωσία έχει εκμεταλλευτεί περισσότερο και τα λάθη της αντιπάλου της, καθώς έχει πάρει 21 πόντους από τα λάθη της Ουκρανίας. Η Ουκρανία έχει πάρει 10 πόντους από τα λάθη της Ρωσίας. Η Ρωσία υπερτερεί και στα rebound. Έχει 32 rebound η Ρωσία, 25 έχει η Ουκρανία. 9-6 τα κλεψίματα υπέρ της Ρωσίας. 15-13 η assist και πάλι υπέρ της Ρωσίας, που βλέπουμε ότι υπερτερεί σε όλους τους τομείς στο χρονικό διάστημα που έχουμε διανύσει.
Τελευταία 76 δευτερόλεπτα στην αναμέτρηση. Ρωσία 73, Ουκρανία 64. Η Βάντεβα έχει 23 πόντους για την Ρωσία. Είναι η πρώτη σκόρερ για την ομάδα της. 23 έχει και η Ατζίποβα για την Ουκρανία. Επίθεση για την Ρωσία με επαναφορά της Μπελιάκοβα. Αφήνει για την Prince. Prince μπροστά από την Μασνιτσέγκο. Περνάει για την Βάντεβα. Double team. Μπάντα και πάλι έξω. Μάιγκα για 2 από τα 5 μέτρα. Είναι άστοχη. Θετικό rebound όμως από την Βάντεβα. Και 9-14 δευτερόλεπτα για την Ρωσία. Με την Prince σταματάρει, στάρει για 2, είναι άστοχη. Επιθετικό rebound, δεν μπορεί όμως να κρατήσει την μπάλα η Prince. Η μπάλα στα χέρια της Ντάντρα Μος, η οποία κάνει λάθος πάσα, κλέβει Μάιγκα. Τελευταία 38 δευτερόλεπτα, η Ρωσία θα είναι νικήτρια στο πρώτο μάτς της πρώτης μέρας του τουρνουά. Μένει να δούμε ποιο θα είναι το τελικό σκορ. Μπελιάκοβα, σούτ εκτός ισορροπίας, είναι άστοχη. Προσπαθεί για το επιθετικό rebound η Μάιγκα. Η μπάλα είναι εκτός καθώς πάτησε την βασική γραμμή. 21,4 δευτερόλεπτα για το φινάλε. Ρωσία 73, Ουκρανία 64. Τελευταίο time out από την Ουκρανία για να οργανωθεί η τελευταία επίθεση της ομάδας. Απομένει να δούμε ποιο θα είναι και το τελικό σκορ. Οι κύριοι Παναγιώτου, Καρακάσης και Λιώτσος, υπενθυμίζουμε ότι είναι το διαιτητικό τρίο στο πρώτο μάτς, όπου η Ρωσία θα πάρει την νίκη απέναντι στην Ουκρανία. Μένει να δούμε βέβαια και ο τελικό σκορ της αναμέτρησης. Απομένουν 21,4 δευτερόλεπτα για την ολοκλήρωση, όλα στην διάθεση της Ουκρανίας εάν δεν μεσολαβήσει φάουλ ή γρήγορη επίθεση της Ουκρανίας. Η Ατζίποβα θα επαναφέρει από την πλαϊνή γραμμή του κέντρου. Ντάντρα Μος. Προσποίηση από την Μασνιτσέγκο. Κερδίζει φάουλ, πετυχαίνει και το καλάθι. Μασνιτσέγκο, η οποία μειώνει σε 73-66. Θα έχει ευκαιρία να πετύχει το έμεσο τρίποντο εάν ευσοχίσει και συμπληρωματική βολή. 14 είναι τα δευτερόλεπτα που απομένουν στη διάθεση της Ρωσίας. Μασνιτσέγκο, ευστοχή και συμπληρωματική βολή, 73-67. Πιέζει όλο το γήπεδο η Ουκρανία. Περνάει η Μπέγκλοβα. Έχει πάνω της την Ντάντρα Μος. Μπέγκλοβα πιέζεται, κάνει το λάθος. Κλέβει η Μαλασένκο. Ολοκληρώνεται όμως το παιχνίδι. Ακούσατε και την κόρνα της λήξης από την γραμματεία. Ρωσία 73, Ουκρανία 67. Αυτό είναι το τελικό σκορ στο πρώτο μάτς της πρώτης ημέρας του τουρνουά. Σκορ το οποίο διαμορφώθηκε έπειτα από επιμέρους περιόδους. 20-18 η πρώτη υπέρ της Ρωσίας, 16-17 υπέρ της Ουκρανίας η δεύτερη, 22-17 υπέρ της Ρωσίας η τρίτη και 15-15 η ισόπαλη τέταρτη περίοδος. Να δούμε πόντους και από τις δύο ομάδες όπως σκόραραν. Για την Ρωσία η Μπελιάκοβα είχε 12 πόντους, η Βίντμερ είχε 2, η Μπέγκλοβα 4, η Τσερεπάνοβα 3 και η Μάιγκα 8. Αυτές ήταν και οι 5 αθλήτρες που ξεκίνησαν το μάτς. Η Ζεντίκ είχε 2, η Βάντεβα 23,
Η Prince 12-2. Τελικό λοιπόν από το πρώτο παιχνίδι. Ρωσία 73, Ουκρανία 67. Σε λίγο και πάλι μαζί για την περιγραφή του δεύτερου μάτς ανάμεσα στην Εθνική Ελλάδος και την Λευκορωσία.